το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω που δε σε έχω πια τώρα μου. Μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή, μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί για μένα είναι πολύ συγκινητικό που σας ξαναβρίσκω. Τον ενικό δεν τον το δυσκολεύομαι πολύ, γιατί κάθε φορά που σας έβρισκα είναι η πρώτη φορά καταρχάς που κάθομαι σε καρέκλα και είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Όσες φορές ερχόμουν να σας δω στο θέατρο, καθόμουν κάτω. Ναι, βέβαια. Καθόμουν κάτω γιατί μου έβγαινε φυσικά αυτό. Ναι. Μου έβγαινε φυσιολογικά. Ναι. Και έλεγα πάντα, ακόμα και όταν είχα εγώ κάποια στιγμή μαθητές, ότι ήσασταν ο σπουδαιότερος δάσκαλος που είχα. Και είναι χαρά μου μεγάλη που είμαστε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Α, κοίταξε. Και για μένα είναι σημαντικό το ότι υπήρξα δάσκαλος. Πολλές φορές στη συνεντεύξη μου έλεγα ότι αυτό είναι η σοβαρότερη δουλειά που κάνω, δηλαδή το ότι είμαι δάσκαλος, γιατί είχα τη γνώμη ότι όταν διδάσκεις υποκριτική διδάσκεσαι και εσύ ο ίδιος από τη συζήτηση αυτή. Αυτό κάνει τα παιδιά να είναι, καταλαβαίνουν καλύτερα. Να προσιλώνονται στο μάθημα. Εγώ είχα σπουδαίους μαθητές και στο Δοσιάρι και στο Δύο Αθηνών. Και βεβαίως πολλούς από αυτούς τους συναντάω μετά στη ζωή μου σαν σκηνοθέτες, σαν ηθοποιούς, και αυτό είναι κάτι πολύ συγκινητικό, γιατί αισθάνεσαι καταξιωμένος πλέον όταν αυτά τα παιδιά έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Εσείς τώρα πώς σκεφτήκατε να έρθει να μου πάρετε συνέντευξη? Ο Γιώργος ο Λεκάκης, που έχει το αρχείο πολιτισμού, και εγώ, ο μαθητής σου που έχω φτιάξει ένα πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού στα Βρυφίσια, το λέω Modus Vivendi, κάνουμε από κοινού μία... Κάνει ο Γιώργος σεμινάρια στο χώρο μου, που λέγονται «Εν αρχή είναι ο λόγος». Και μετά προσπαθούμε να έχουμε μία συζήτηση, συνάντηση, με μία προσωπικότητα που αγαπάμε και σεβόμαστε και εκτιμούμε. Και όταν ο Γιώργος μου είπε ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σου, εγώ στην αρχή... βραχικύκλωσα. Δεν ήμουνα σίγουρος ότι έχω καταλάβει σωστά ότι θα μπορέσω να δω το δάσκαλό μου ξανά και να έχω την ευκαιρία να τον δω βασικά και να πούμε δύο κουβέντες. Ναι, κρατερέ μου. Η εκπομπή μας
Λέγεται «Η τέχνη σώζει ζωές». Α, μάλιστα. Το πιστεύετε αυτό, κύριε Αντωνόπουλε? Βέβαια. Εξαρτάται πώς το βλέπεις και πώς το λες αυτό. Το λες διότι όπως σήμερα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και την έχεις τη συνέντευξη αυτή και μετά αυτό είναι το ένα και το άλλο είναι ότι η τέχνη μπορεί να δείχνει πράγματα τη στιγμή που εσύ έχεις φύγει πλέον. Βέβαια, σώζει ζωές. Η δική σας επαφή με την τέχνη όταν ξεκίνησε, πιστεύατε ότι θα διαρκέσει τόσο πολύ και ότι θα σας αλλάξει τη ζωή τελικά? Κοίταξε. Δηλαδή όταν ξεκίνησε το πίστευα, διότι είχε επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία. Το πίστευα διότι και το θέμα ήταν σημαντικό και οι συνομιλητές ήταν αξιλόγοι. Λοιπόν, τώρα μου είπαν ότι θα έρθετε εδώ να κάνετε συνέντευξη. Νόμιζα ότι είναι ραδιοφωνικό. Είναι τηλεοπτικό και είναι τηλεοπτικό, ναι. Αλλά είναι για να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό το κατάλαβα και έτσι δέχτηκα, γιατί ξέρω ότι είστε ευγενικοί άνθρωποι. Συνήθως συνεντεύξεις τηλεοπτικές τις έχω αποφύγει. Τέλος πάντων, μερικές φορές έρχεσαι και σε δύσκολη θέση. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό που ρωτάει ο άλλος. Τέλος πάντων. Εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε για πράγματα που δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε ενδιαφέρουν. Ναι. Μόνο για αυτό που εσύ αγαπάς και για αυτά που εσύ θες να μιλήσεις. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι. Η καταγωγή σας είναι από την Ολυμπία. Καταγωγή, ναι. Εκεί δεν γεννήθηκα εγώ εκεί. Γεννήθηκα στον Πειραιά. Αλλά τα χρόνια μου τα έχω ζήσει όλα στην Ολυμπία. Πόλεμος, κατοχή, όλα αυτά με τη μάνα μου. Ομολογώ ότι ήταν τα πιο σημαντικά χρόνια εκεί πέρα. Διότι μ' άρεσε πολύ το περιβάλλον και ζούσαμε με τη μητέρα μου και πολύ καλά, γιατί είχε, στο σπίτι εκείνο είχε γεννηθεί. Πέρασαμε καλά, δηλαδή πέρασαμε καταρχήν τον πόλεμο, εκεί το ζήσαμε, την κατοχή, εκεί τη ζήσαμε. Ευτυχώς που η μητέρα μου είχε την ιδέα να πάμε κάτω εκεί, διότι θα μας έβρισκε και ο πόλεμος και η κατοχή στον Πειραιά. Και η πείνα. Εκεί θα ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια. Εκεί που λες, εγώ μεγαλώνοντα πήγα στο γυμνάσιο. Αυτά ήταν δύσκολα χρόνια. Κατάλαβες. Δυσκολεύτηκα πολύ. Γιατί? Τα κατοχή και δεν είχαμε ούτε παπούτσια. Πηγαίναμε τα πόδια από την Ολυμπία στο Πελόπιο, ένα άλλο χωριό όπου ήταν το γυμνάσιο. Αντιλαμβάνεσαι τι αίσθηση που είχε όλο αυτό το πράγμα. Και οι δάσκαλοι ήταν πολύ καλοί, αξέχαστοι δάσκαλοι, και τους θυμάμαι όλους
και τον θεολόγο που μας έκανε τα πρώτα χρόνια ελληνικά και τον φυσικό μαθηματικό και ύστερα τον μαθηματικό. Ήταν σπουδαίοι αξιόλογοι άνθρωποι. Αλλά και η διαδρομή από τα Ολύμπια μέχρι το σχολείο κάθε μέρα. Μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Αλλά ωραία ήταν. Όταν έχει καλούς δασκάλους, περνάς καλά εκεί πέρα. Ήτανε πολλά τα παιδιά. Αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ. Τα παιδιά ήτανε γύρω στα 80-90. Μάλιστα. Βέβαια. Είμαστε πολλοί. Στην Ολυμπία προφανώς, στον αρχαιολογικό χώρο, έχετε περάσει πολλές φορές και αξέχασες στιγμές. Βέβαια. Θέλετε να μας τον περιγράψετε λίγο, τι είναι αυτός ο χώρος, τι κραδασμούς, τι δόνες σας έχει δώσει. Εκεί καταρχήν είδα την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα. Α, που είχαν πάει στο... Αυτό ήταν συγκλονιστικό για μένα. Ήμουν στον δρόμο και πέρναγαν οι μετασκελετιστές. Άλλοι σε μονή, άλλοι σε διπλή. Και είχαν διανύσει, φαίνεται, μεγάλη διαδρομή και η σκόνη τους είχε κάνει πατίνα. Ήταν ένα ο άνθρωπος με τη μηχανή και με εντυπωσίαζε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έμειναν εκεί και πήγαν για πρώτη φορά και επισκέφτηκαν τα γερμανικά, δηλαδή ένα οίκημα στο οποίο έμεναν οι αρχαιολόγοι. Όλο αυτό το πράγμα μας εντυπωσίασε. Συνεχεία είχαμε την κατοχή. Δεν μας πειράξανε. Αλλά βεβαίως η ζωή μας ήταν υπό το βλέμμα του Βούδα. Πόσο καιρό, πότε έρχεστε Αθήνα πια? Πότε? Στον Πειραιά. Πότε έρχεστε στον Πειραιά πια? Με την απελευθέρωση πια. Έρχομαι στον Πειραιά, στο σπίτι μου. Με τη μάνα μου. Και εκεί η ζωή πώς αλλάζει? Εκεί πια έπιασα δουλειά. Είχα μεγαλώσει. Όχι όμως ως ηθοποιός. Όχι. Βέβαια. Όχι ως ηθοποιός. Έπιασα δουλειά στην Αθήνα, σε ένα μαγαζί, ιστορικό μαγαζί, το Μπακάλικο του Σταμάτη. Και εκεί πέρασα καλά, γιατί ήταν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Βέβαια. Και έμενα στον Πειραιά και ανέβαινα στην οδό Σταδίου, στην Αθήνα. Θυμάμαι στη σχολή, ναι, όταν ήμασταν, όταν σας είχαμε δάσκαλο, που μας είχατε πει ότι είχατε κάνει πολλές διαφορετικές δουλειές μέχρι να πάτε στη σχολή του Κούν. Ναι. Βέβαια. Για κοίταξε να δεις. Τώρα, εγώ είχα μέσα μου το σαράκι του θέατρου. Από πού? Πώς προέκυψε αυτό? Πώς προέκυψε? Προέκυψε διότι καταρχάς είχα παίξει εγώ σε ένα ερασιτεχνικό, όχι θίασο. Ομάδα? Ναι, έτσι είναι. Εκεί όταν έπιασα δουλειά, Το μυαλό μου το είχα στο θέατρο και μια μέρα σηκώθηκα και πήγα στο θέατρο τέχνης. Κατέβηκα στο υπόγειο και ο Κούν ήταν πολύ απασχολημένος. Μου είπε, δεν μπορώ να σας δω τώρα, πέραστε αύριο. Εγώ πέρναγα. Την άλλη μέρα πάλι το ίδιο μου είπε, το ίδιο, μέχρι που με ντράπηκε να με διώχνει. Πέρασε μέσα στο θέατρο, λέει. Πέρασε στο θέατρο.
και ήρθε και πού. Και του απάγγελα την Ιθάκη. Και του άρεσε πολύ, φαίνεται. Μου λέει, συνήθως τα ποίηματα τα απαγγέλουν, εσύ δεν το απάγγελες. Το είπες απλά και κουβεντιαστά. Να έρθει στη σχολή, μου λέει, και μην περιμένεις τις εξετάσεις. Το φθινόπωρο θα έχουμε τις εξετάσεις. Πήγα στη σχολή, μπήκα μέσα και με αναγνώρισε, με θυμήθηκε. Μου λέει, καλώς ήταν. Ελάτε να εγγραφείτε, λέει, μην περιμένετε το αποτέλεσμα. Έτσι έγινε και μπήκα στη σχολή του Κουν. Πέρασα 3 χρόνια πολύ δημιουργικά με σπουδαίους δασκάλους, τον Κουν, τον Λαζάνη, τον Χατζημάρκο και άλλους πολλούς και σε άλλα μαθήματα. Εκτός της υποκριτικής είχα και το Σιδέρι, ιστορία θεάτρου, τον Πλωρίτη, μεγάλους δασκάλους. Μεγάλους ανθρώπους. Ναι, ακριβώς. Και... και έτσι ξεκινάει το ταξίδι. Ναι, ακριβώς. Αφού βρέθηκα, καταλαβαίνεις, με τέτοιους δασκάλους, με αυτό το ταξίδι, όπως είπες, είναι μαγικό. Βλέπεις από το παράθυρο πολλά πράγματα, ωραία. Και σιγά σιγά και στη διάρκεια των σπουδών με είχε κατεβάσει ο δάσκαλος κάτω και έπαιξα ρόλους. Και για μένα ήταν κάτι μαγικό. Ήρθε καιρός των εξετάσεων. Ετοιμάστηκα εγώ για να δώσω εξετάσεις. Μου λέει ο Λαζάνης, τον είχα δάσκαλο τον Λαζάνη, μου λέει πες ό,τι θέλεις. Πράγματι, του είπα ένα κομμάτι από αυτά που είχα δώσει στη διάρκεια των μαθημάτων. Μου λέει ο Κουν, εντάξει, εντάξει, έλα να εγγραφείς στο δεύτερο έτος. Και πήγε και έτσι. Πέρασα τη σχολή και όχι μόνο να εγγραφώ, αλλά στη διάρκεια του δευτέρου έτους και του τρίτου με είχε κατεβάσει και έπαιξα και κάποιους ρόλους στο θέατρο. Στο θέατρο. Εμάς όμως δεν μας αφήνατε να παίξουμε στο θέατρο όταν είμαστε μαθητές. Ναι. Παραπονώ, παραπονώ. Όχι, όχι. Το θεωρούσα πολύ δυνατή άσκηση και φέρετε ότι σας θεωρούσα ακόμα ανώριμους. Μάλλον. Και μάλλον είχατε δίκιο. Μπορεί. Λοιπόν, για μένα ήταν μεγάλη δοκιμασία. Για λέγε μου λοιπόν. Εγώ θυμάμαι, ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, ποια ήταν η... ποια εσείς θεωρείτε ότι ήταν σημαντικές στιγμές σε αυτή την τόσο μεγάλη πορεία, θεατρικά, κινηματογραφικά, τηλεοπτικά? Κοίταξε, σημαντικές στιγμές ήταν όταν παίξαμε μεγάλα έργα. Εγώ έπαιξα το Ζον Βαβί Μπόρκον. Θυμάμαι ότι σε είχα βάλει και σένα να το κάνεις στο σχολείο. Ήταν μεγάλη στιγμή. Μεγάλο το έργο, μεγάλο το... η παράσταση. Και μεγάλος ο φόβος ο δικός μου. Ναι. Γιατί ντρεπόμουν πολύ. Ναι, ναι. Το δάσκαλό μου. Έδωσε εσένα τον Μπόρκον. Γενικώς, γενικώς, από εκεί και πέρα, ό,τι αναλάμβανα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν μεγάλο πράγμα σαν ρόλος και μεγάλο πράγμα ο τρόπος με τον οποίο θα πετύχεις την επικοινωνία με το θεατή. Ποιο
Ποιο είναι το κλειδί για να πετύχεις αυτήν την επικοινωνία? Το κλειδί ποιο είναι? Το κλειδί. Η επικοινωνία είναι μαγευτική. Αυτό είναι το κλειδί. Όταν αρχίζεις και βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο έχεις αρπάξει τον άλλον, τον έχεις αρπάξει από τα μαλλιά και είναι προσιλωμένο σε σένα, αυτό είναι το θάρρος που παίρνεις εσύ από τον συνομιλητή σου. Και ομολογώ ότι πάντα οι συνομιλητές μου μου δίνανε αυτό το θάρρος, διότι ήταν προσιλωμένοι. Αυτό είναι σημαντικό. Τόσο πολύ που όταν ήμουν δάσκαλος στις συνεντεύξεις έλεγα ότι αυτή είναι η πιο σοβαρή δουλειά που κάνω. Εμάς στο μάθημα μας είχατε πει πολλά και ένα από τα πολύ ωραία που εγώ αισθάνθηκα ότι ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι η δουλειά του ηθοποιού είναι σαν να κάνει ψυχικές καταδύσεις. Ναι. Εγώ. Εσείς μας το μάθατε. Ναι. Λέω ότι τελικά εκείνο που μαθαίνει κανείς είναι ότι όσο δύσκολη κι αν είναι η ρόλη που σου αναθέτουν είτε οι σκηνοθέτες είτε οι δάσκαλοι, να μην φοβηθείς ποτέ. Φτάνει να μπορείς εσύ να κάνεις κατάδυση μέσα στον εαυτό σου. Εκεί αυτή η κατάδυση είναι μια βαθιά και ριζική επικοινωνία. Και από αυτή την κατάθεση βγαίνεις έτοιμος, σαν να είσαι έτοιμος από καιρό. Άρα το θέατρο είναι μια εσωτερική διαδικασία. Ναι. Έτσι, ναι. Δεν είναι εξωτερική, είναι εσωτερική. Ακριβώς. Είναι εσωτερική διαδικασία. Γιατί το θέατρο έχει ανάγκη από αυτήν την επικοινωνία με τους ανθρώπους που έχεις μπροστά σου. Αυτό εσύ, σαν δάσκαλος, το δοκιμάζεις πριν ακόμα βγεις στο θέατρο. Βέβαια. Και από εκεί και πέρα, όταν βγεις στο θέατρο, συντελείται κάτι μαγικό. Μαγικό. Εγώ έκανα πολλά χρόνια σαν δάσκαλος. Και είχα περάσει αυτή τη μαγική περίοδο με τα παιδιά. Είχα πολύ ωραία επικοινωνία. Αγόρια, αγορίτσα. Εμείς θυμόμαστε, ναι, όσοι είχαμε την τύχη να σας έχουμε δάσκαλο, ναι, θυμόμαστε με πολύ αγάπη, ναι, και τις πρόβες, ναι, που κάναμε, ναι, και τις βόλτες που κάναμε. Ναι, ναι, γιατί, ναι, κάποια στιγμή είχαμε πάει κάπου σε ένα κτήμα σας. Α, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι που είναι. Α, έτσι. Αλλά είχαμε πάει και... Σε δικό μου κτήμα. Ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα με ποια αφορμή. Ναι. Κάπως έγινε, εν πάση περιπτώσει. Στη Σταμάτα. Και μας είπατε θα πάμε, ναι, μια στιγμή... Στο κτήμα. Ναι. Ναι. Και είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία βόλτα εκεί. Βέβαια. Εκεί ήταν ωραία γιατί ήταν και η τοποθεσία καλή. Ναι. Και είχαμε την ευκαιρία να απομονωθούμε πια και να μιλήσουμε πολύ τετατέτ. Εκεί έζησα πολλά χρόνια εγώ. Και εκεί ερχόντουσαν επισκέπτες, αξιόλογοι. Διότι εγώ εκεί δημιουργούσα κλίμα επικοινωνίας. Ερχόταν πολλές φορές, είχε έρθει η Καρέζη. Παίζαμε και τάβλη.
ήταν πανηγύρι. Διότι θύμωνε πολύ όταν έχανε. Τέλος πάντων, εκεί φαίνεται σας πήγα. Ναι. Στο χτήμα. Μάλλον. Εκεί πέρασα 35 χρόνια στο χτήμα. Λοιπόν, αυτό ήταν μια περίοδος αποδοτική για μένα, διότι δημιουργείται μέσα μου μια κατάσταση εφορίας, μια κατάσταση ιδιαίτερης επικοινωνίας με τα παιδιά, αγόρια, αγορίτσια. Ήτανε όλα όρημα, όρημα και κάναμε κουβέντες. Οι κουβέντες ήτανε πιο προχωρημένες από το μάθημα και κουβεντιάζαμε. Το μάθημα το δημιουργούσαν περισσότερο τα παιδιά με το ότι διάνοιγε μπροστά τους αυτό το υπέροχο όνειρο της Ιπποκρατικής. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τα σχολεία τους στη φύση, όπως ο Αριστοτέλης ακριβώς, και τους είχαν κλεισμένους σε δωμάτια. Βέβαια. Και αυτό ήταν σε κοινή θέα, πλέον ήταν μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση, βέβαια. Και γινότανε... γινότανε με βραβεία, με τέτοια πράγματα, ακριβώς. Εμείς καλά περάσαμε. Εμείς, εγώ ελπίζω να περάσατε πολύ καλά εσείς. Ναι. Γιατί εμείς περάσαμε... Ναι. Εμείς πήραμε πράγματα και μαθήματα που τα κρατάμε ακόμα στη ζωή μας, που τα μεταφέρουμε στους επόμενους. Εγώ είχα την τύχη κάποια στιγμή να υπάρξω για κάποια χρόνια, ας πούμε και εγώ δάσκαλος. Σοβαρά. Ναι, στους. Για λίγο. Αλλά έλεγα πάντα στους μαθητές μου όλα αυτά που είχα μάθει από τους δικούς μου δασκάλους. Ναι. Α, έτσι βέβαια. Βέβαια. Υπάρχει κάποιος συγγραφέας που αγαπάτε πιο πολύ? Ναι, αυτός είναι ο Τσέχοφ. Ο Τσέχοφ είναι... Ξεκινάει από αυτόν και ύστερα από μένα. Δηλαδή, ό,τι είχα ζήσει με τον Τσέχοφ, όλα αυτά ήταν σημαντικά και μεγάλα. Μεγάλα. Έζησα με τον Τσέχοφ θέματα από αυτό που λέμε αυτοσυγκέντρωσης. Γιατί αυτό κυρίως διδάχτηκα εγώ εκεί πέρα, η αυτοσυγκέντρωση. Λοιπόν, και με αυτό το θέμα, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη μέθοδο, μπόρεσα να γίνω και εγώ δάσκαλος. Είχα άλλωστε δάσκαλο τον Κουν, μεγάλος δάσκαλος, μαγικός δάσκαλος. Καταλαβαίνεις, το είχα κι εγώ πολύ σημαντικό στη ζωή μου, που είχα δάσκαλο αυτόν τον άνθρωπο. Μετά τον Τσέχοφ. Ναι, μετά τον Τσέχοφ τον Ήψεν. Τον Ήψεν. Και αυτός πολύ σημαντικός. Τα θέματα του, τα θεατρικά του έργα, ήταν αξεπέραστα.
Δάσκαλε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός κειμένου για να το πεις σπουδαίο και μεγάλο? Τι πρέπει να έχει ένα κείμενο για να είναι μεγάλο? Κοίταξε, τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να είναι η ίδια η συγκίνηση. Και καταλαβαίνεις ότι αυτή η συγγραφή που ανέφερα ήταν σε αυτό ακριβώς, η συγγραφή που σε βάζει σε εγρήγορση για να σ' αρέσει που ασχολείσαι με ένα ρόλο από αυτός. Ύστερα και σαν δάσκαλος, όταν δίνεις τέτοιους ρόλους στα παιδιά, αισθάνεσαι ότι έχουν ρόλοι οι ίδιοι κίνητρα επικοινωνίες με τα παιδιά. Και πράγματι τα παιδιά έρχονταν στο σχολείο έχοντας ευρήματα που δεν τους τα είχα πει εγώ. Και όταν είσαι δάσκαλος που είσαι ανοιχτός και δεν έχεις κόμπλεξ, βλέπεις ότι το παιδί αυτό προχώρησε και σκέφτηκε πάνω στο ρόλο, πάνω στο έργο και ερχόταν στο σχολείο ανανεωμένο. Πέρασα πολλά ωραία χρόνια με μαθητές. Αγόρια και κορίτσα. Και εμείς. Γιατί αυτή η επικοινωνία που είχα εγώ με τα αγόρια και τα κορίτσια αυτή ήταν που με ανέβαζε και μου δίνε λόγους, τρόπους να θέλω να πηγαίνω σχολείο. Να σας πω κάτι ακόμα που θυμάμαι. Ναι. Δεν θυμάμαι πια ποιο είναι το έργο. Ναι. Θυμάμαι όμως, εμείς κάναμε τα μαθήματα της υποκριτικής, ήταν τετράωρα. Ναι. Οπότε θυμάμαι ότι μία φορά, ναι, τώρα το θυμήθηκα, δουλέψατε με τα δύο παιδιά που ήταν πάνω μία είσοδο, ναι, μία έναρξη σκηνής. Α. Και δεν προχώρησε αυτή η σκηνή, ναι, πέρα από το από την είσοδο και την πρώτη ατάκα με απάντηση, ναι, ναι, του άλλου παρτενέρ που ήταν μέσα. Ποτέ. Ναι, ναι. Δουλεύατε 4 ώρες, ναι, 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 με λεπτομέρεια και, ναι, με επιμονή, ναι, 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 πώς την μπήκες, είσοδο, γιατί, πώς, ναι, ναι, γιατί έτσι και όχι αλλιώς. Τι σκέφτηκες. Εμείς εντωμεταξύ, ναι, είχαμε αρχίσει πια, ναι, λίγο-λίγο, ναι, ναι, να λιώνουμε. Ναι. Και σας θυμάμαι, ναι, 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 όσο πέρναγε η ώρα, ναι, ναι, και το θυμήθηκα τώρα που το είπατε, όσο πέρναγε η ώρα, εσείς ήσασταν σαν να, ναι, παίρνετε ακόμα περισσότερη ενέργεια. Ναι, 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 ναι. Όταν τελείωσε το, όταν κάναμε διάλειμμα, εσείς βγήκατε τεράστιος, ναι, 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 και εμείς βγήκαμε έρπιν από το μάθημα. Το θυμήθηκα, ναι, τώρα αυτό. Έτσι, έτσι. Έτσι ήταν, γιατί το ίδιο το μάθημα με γοήτευε. Με γοήτευε. Πολλές φορές οι μαθητές είχαν ερωτήσεις που ανεβάζανε το μάθημα. Ήτανε βασανισμένες ερωτήσεις. Και αυτό καταλάβαινες ότι η επικοινωνία ήταν γόνιμη και πηγαίναμε παρακάτω κάθε φορά. Και αυτό το διάγνωνα εγώ, το καταλάβαινα και με ανέβαζε συνέχεια. Γι' αυτό έλεγα πολλές φορές, αυτή είναι η πιο σοβαρή δουλειά που έχω κάνει. Η διδασκαλία. Κύριε Αντωνόπουλε, ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής? Ε? Ο καλύτερος μαθητής, ποιος είναι? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός μαθητή καλού? Ναι. Ένας μαθητή καλού. Ναι. Εσύ το καταλαβαίνεις από τον τρόπο
που σου κάνει ερωτήσεις. Σημαίνει ότι έχει βασανιστεί, ότι έχει πάει παρακάτω τη σκέψη σου με το θέμα. Καταλάβες, πολλές φορές ήταν το μάθημα τέτοιο. Το αυτογλάρο του Σέχοφ εκεί στην τελευταία σκηνή είναι που ανοίγει το σιρτάρι, βγάζει ένα περίστροφο και αυτοκτονεί. Λοιπόν, ήρθε η μέρα και έπαιξα τη σκηνή με το παιδί αυτό που έκανε και τι βλέπω. Είχε ηχογραφήσει την πρόβα και έτσι έβγαλε το περίστροφο, ακούστηκε ένα μπαμ και έπεσε και έδειξε ότι αυτοκτόνησε. Αυτό δεν το είχα διδάξει εγώ και έβλεπα πόσο αυτό είχε περάσει γόνιμα από μέσα από το μυαλό του. Πολλές φορές τέτοιου είδους παρεμβάσεις μαθητών έβλεπες πόσο είχες εσύ εισχωρήσεις εκείνον. Βέβαια. Και όταν το έβλεπες αυτό ήσουν αισθανόσουν ότι ήσουν δημιουργικός. Για ποιο λόγο θα ξανανεβαίνατε σήμερα σε σκηνή? Για ποιο λόγο θα... Θα ξανανεβαίνατε σήμερα σε μια σκηνή. Στη σκηνή. Ναι, για ποιο λόγο. Τι θα... Όχι, η παρακίνηση ποια θα ήταν. Κοίταξε. Να ξανανεβαίνεις στη σκηνή. Το σημαντικό είναι πρώτον να μπορείς. Αυτά ας τα παρακάμψουμε. Να μπορείς. Το λόγο, ένα σημαντικό λόγο. Αλλά άμα είναι το έργο... Το έργο και οι συμμαθητές, οι συνεργάτες απάνω στη σκηνή, αξιολόγοι, είναι ο λόγος, ο πρώτος και ο σημαντικός για να ανέβεις απάνω να παίξεις. Εγώ είχα κατά καιρούς πολύ συνεργάσιμους ανθρώπους και αυτό με έκανε πολύ δημιουργικό. Αυτό εξαρτάται πολύ από το πόσο σε ακούει ο άλλος που του μιλάς, από το τρόπο με τον οποίο σου μιλάει εκείνος, εξαρτάται από τον τρόπο τον ακούς εσύ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, αυτό το παρεδώσε είναι το Α και το ωμέγα για την επικοινωνία της υποκριτικής. Βέβαια. Δάσκαλε, αυτό δεν είναι και το Α και το ωμέγα? Ναι. Και στην πραγματική, ναι, υπόλοιπη ζωή. Βέβαια. Βέβαια. Το να ακούμε ο ένας τον άλλον. Ο Κούρα αυτό μας έλεγε. Μας το μάταγε να μας διορθώσει. Και μας λέει, δεν ακούς. Δεν ακούς. Περμένεις την τελευταία τάκα για να μιλήσεις. Όχι. Πρέπει να ακούσεις όλα αυτά που σου λέει για να είναι η απάντηση γινωμένη. Η απάντηση οριμάζει εάν έχεις ακούσει αυτόν. Τώρα, γιατί μπορεί να σε βρίζει. Από αυτό το γεγονός θα απαντήσεις εσύ. Και σου λέει, δεν ακούς, δεν ακούς, δεν ακούς, δεν ακούς, δεν ακούς.
Τώρα που το λέτε, νομίζω ότι γι' αυτό κάναμε εκείνη την ημέρα. Ναι. 4 ώρες την εισαγωγή. Ναι, γιατί ένας από τους δύο δεν άκουγε. Ναι, δεν άκουγε. Δεν καταλάβαινε τη λέξη. Νόμιζε ότι η λέξη αφορά τον ορειρά. Δεν αφορούσε η λέξη τον ορειρά. Αφορούσε το ίδιο το βάθος της υποκριτικής σχέσης. Κύριε Αντωνόπουλε, τι σας έχει κάνει να κλάψετε? Α, κοίταξε. Είτε στο θέατρο είτε γενικότερα στη ζωή. Ναι. Εγώ είχα ευτυχώς μεγάλους συνεργάτες. Έπαιξα με τη Βέρα της Ζαβιτσιάνου. Είχα προβληματιστεί πολύ, διότι ήταν μια ηθοποιός και μπαίνω στη σκηνή και αλλάσουμε τις πρώτες ατάκες. Και ήταν αυτή η τελευταία του Λάρου. Και μου λέει εκείνο το σημαντικό, το ωραίο: όταν γίνω μεγάλη ηθοποιός, έλα να με βρεις. Πώς μου το είπε. Ακόμα και τώρα που το λέω. Μου έρχονται δάκρυα. Ήταν τόσο μεγάλη ηθοποιός. Από αυτό εξαρτάται πολύ. Αλλά γι' αυτό και ο δάσκαλος έλεγε, να ακούς. Άμα ακούσεις, απαντάς. Βέβαια. Ευτυχώς είχα μεγάλο δάσκαλο. Ερχότανε πάντα έτοιμος. Σαν έτοιμος από καιρό και μας έλεγε πράγματα πρωτάκουστα. Γι' αυτό και εμείς είχαμε έρθει σαν δάσκαλοι έτοιμοι από ένα μεγάλο δάσκαλο. Ακούγαμε πρωτάκουστα πράγματα. Ποια ήταν αυτά τα πρωτάκουστα τότε? Κάποιο από αυτά. Καταρχάς ήταν αυτό που σας έλεγα προλίγου. Ναι. Δεν ακούς. Και καταλάβαμε τι σημαίνει να ακούς. Γιατί άμα ακούς, απαντάς σωστά. Άλλο να σε βρίζει και άλλο να σου λέει άλλα πράγματα κολακευτικά. Ανάλογα με αυτό, εσύ ετοιμάζεις την απάντησή σου. Γι' αυτό και πολλές φορές σου λέει δεν ακούς. Γι' αυτό και εγώ το δίδαξα πολύ όταν έγινα δάσκαλος. Στο θέατρο λέμε παίζω αυτό το έργο. Ναι. Είναι παιχνίδι. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι όλο αυτό. Ναι, κοίταξε, το παίζω είναι μια κουβέντα. Ναι. Έτσι. Αλλά γιατί βάλαμε αυτό το ρήμα, το παίζω? Διότι προσπαθείς να γίνεις αυτός ο άλλος. Ο ρόλος. Ναι. Να γίνεις αυτός ο άλλος. Μέσα από αυτά που λες, μέσα από αυτά που ακούς, να μεταμορφώνεσαι. Γι' αυτό και ο Κούρ μας έλεγε, μην νομίζεις ότι είναι κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Με το ρόλο το καινούριο, το δύσκολο, κάνεις κατάδυση μέσα στον εαυτό σου. Και όταν ανεβαίνεις επάνω,
τον έχεις γνωρίσει το ρόλο. Αυτό που έχεις γνωρίσει εσύ, αυτό είναι ο ρόλος. Διότι μέσα εκεί υπάρχει εσύ ο ίδιος. Στην κατάδυση αυτή βλέπεις στοιχεία δικά σου. Είναι μια κάθαρση δηλαδή. Ακριβώς. Όπως στην αρχαία τραγωδία. Βέβαια. Όπως στην αρχαία τραγωδία. Και βέβαια εξαρτάται πάντα από το σκηνοθέτη, από το δάσκαλο, για να μπορείς από την κατάδυση να ανέβεις και να είσαι φτιαγμένος, να είσαι όριμος. Να είσαι όριμος. Εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε αυτό το δάσκαλο, τον Γκουν. Αυτό ήταν μαγικό. Ήταν αξεπέραστος άνθρωπος. Πολλές φορές, όπως είπες, πηγαίναμε το μάθημα και είμαστε ζαλισμένοι από τη γοητεία, από τη γοητεία του μαθήματος. Πολλές φορές οι μαθητές μου με έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, μου λένε κάτι, με ρωτάνε κάτι. Και λέω, εδώ, τι θα απαντούσε ο δάσκαλος ο δικός μου. Και έτσι γινόμουν κι εγώ καλός δάσκαλος. Κατάλαβες. Έτσι λέω, τώρα τι του λένε εύθυνο. Αυτό, μεγάλη υπόθεση. Αλλά μεγάλη υπόθεση, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, να έχεις σημαντικούς μαθητές. Αυτοί σε κάνουν σημαντικό εσένα. Είδες προλίγες, από τον τρόπο που σου κάνουν μια ερώτηση, σε βάζουνε σε πρόβλημα, σε βάζουνε σε εγρήγορση. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι όταν διδάσκεις είναι διπλός ο ρόλος, γιατί διδάσκεσαι και εσύ ο ίδιος. Η ερώτηση είναι τέτοια που λες τώρα, αυτό θα του πω, αυτό θα μου λέγει εμένα ο δάσκαλος. Και έτσι διαιωνίζεις τον τρόπο της διδασκαλίας. Τι είναι δυσκολότερη, η ερώτηση ή η απάντηση? Εγώ πιστεύω ότι όσο δύσκολη είναι η ερώτηση, αλλά τόσο δύσκολη είναι η απάντηση. Είναι σπουδαίο το μάθημα της υποκριτικής. Μπορεί η υποκριτική, γιατί εγώ έτσι πίστεψα κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια, μπορεί η υποκριτική να δώσει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο, εάν θέλει, να τον κάνει πολύ καλύτερο? Να δώσει δυνατότητα στον απέναντί σου δηλαδή. Και σε σένα και στον ίδιο που ασχολείται, κυρίως και στον απέναντί του. Εγώ το έχω πει πολλές φορές αυτό, ότι η υποκριτική διδάσκει πρώτα τον ίδιο τον εαυτό σου. Πρώτα τον εαυτό σου και ύστερα τον απέναντί σου. Και είναι και πολύ δύσκολο να διδάσκεις υποκριτική. Διότι η υποκριτική έχει το υλικό που εσύ έγινες δάσκαλος. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έχεις βασανιστεί. Έχεις βασανιστεί
Τελικά... για να βρεις τρόπους να περάσεις στο μυαλό του άλλου το υλικό, το ίδιο του ρόλου. Τελικά τι είναι τέχνη? Τι είναι τέχνη? Ναι, τι είναι τέχνη? Τέχνη είναι η ίδια η ζωή. Η ίδια η ζωή είναι τέχνη. Αν δεν έχουν περάσει από μέσα σου αυτά που επιχείρησες να διδάξεις, δεν μπορείς να είσαι άγωνος. Λοιπόν, η τέχνη σε κάνει να είσαι ενεγρηγός. Να είσαι επικοινωνία. Δεν ξέρω αν σήμερα με εσάς είχα σωστή επικοινωνία, αλλά αισθάθηκα ότι είχα σωστή επικοινωνία και εύχομαι κι εσείς όταν θα δώσετε τη συνέντευξη ή όταν διδάσκετε μαθητές να προσπαθείτε να επικοινωνείτε μαζί τους σωστά. Εγώ να πω ότι έχεις γράψει και βιβλία. Ναι. Είσαι και εσύ συγγραφέας. Ναι. Έχουμε εδώ κάποια. Ναι. Εδώ ποια ανάγκη σου ήτανε να αφήσεις γραπτά κείμενα? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κοίταξε. Αυτό το «Οι επιβάτες του φεγγαριού», του φεγγαριού. Είναι, κοίταξε, η φράση είναι μέσα από την ίδια τη ζωή των ηρώων. Ετούτο τι είναι? Αυτό είναι το «Μη μιλάς πατέρα, έχεις πεθάνει». Ναι. Δυσκολεύτηκα πολύ να βρω την επιγραφή αυτού του βιβλίου. Και την πήρα μέσα από τους διαλόγους του ίδιου του βιβλίου. Κατάλαβες, υπάρχει μια φράση του πατέρα. Που τη λέει, ενώ δεν υπάρχει στη ζωή, αλλά τον βλέπει στον ύπνο του. Ο Ρόρος, ο ίδιος. Και γι' αυτό βάζω τον ίδιο να λέει, μη μιλάς πατέρα, έχεις πεθάνει. Εδώ είναι η αφύλαχτη διάβαση. Αφύλαχτη διάβαση είναι ποίηση. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Η ποίηση. Γιατί η ποίηση μπορεί πια εσύ να λες αυτά που απασχολούν εσένα, αυτά που σε συγκινούν και που πολλές φορές αυτά είναι απρόοπτα. Μέσα εκεί υπάρχουν ποίηματα που οι ίδιοι αναγνώστες μου έχουν υποδείξει σαν πολύ σημαντικά. Λέω σε ένα ποίημα. Περπατάγαμε χρόνια και διψάσαμε. Βρήκαμε το νερό της βροχής μαζεμένο στις πατημασιές των αλόγων και καθώς γονατίσαμε να δούμε, βρήκαμε τις μορφές μας στο ίδιο το λαμπικαρισμένο το νερό με περικεφαλαίες, με ρεμπούπλικες, με τραγιάσκες, με δίκοχα. Και όταν ακουμπήσαμε
τα χείλια μας στο νερό, ράγισε το νερό και τσαλακώθηκαν οι μορφές μας. Αυτό το θεωρώ και εγώ και άλλοι αναγνώστες πολύ ωραίο. Και είναι πολύ ωραίο. Ναι. Ποιους ποιητές γνώρισες και συνάντησες και μαγεύτηκες από αυτούς? Κοίταξε. Συνάντησα τον Μαθαίο τον Μουντέ. Πολύ σημαντικός. Πολύ σημαντικός, ναι. Αλλά συνάντησα και τον Ελίτη. Συνάντησα και άλλους πολλούς. Και κουβέντιασα μαζί τους. Είχα προφτάσει και τον Παλαμά. Μαγευτικός. Είχες συναντηθεί με τον Παλαμά? Ναι. Πού? Στο σπίτι του. Στο σπίτι του εκεί. Πώς έγινε αυτή η συνάντηση δηλαδή? Επιδίωξα εγώ. Α. Επιδίωξα εγώ. Και πήγα εκεί. Ήταν πολύ καταδεκτικός. Πολύ γλυκός. Και ο τρόπος του με έκανε να παραμείνω λίγο περισσότερο. Και μου έλεγε διάφορα πράγματα ωραία. Έτρεχε το μυαλό του. Ήταν πολύ σημαντικός. Έχεις κάτι αγαπημένο από τον Παλαμά? Πώς επιδίωξες να το συναντήσεις? Επιδίωξα εγώ. Ναι. Έχεις κάτι αγαπημένο από το έργο του, από τα ποίηματά του? Σε είχε μαγέψει κάτι ιδιαίτερα? Κοίταξε, όλα του τα ποίηματα με τρελαίνε. Θυμάμαι ότι αυτό που έλεγε, ξεκίνησα ήμουν πολύ γέρος, αλλά στο πρώτο μασκοβόλημα ενός ρόδου μακρινού μου δάκρυσαν τα μάτια. Φέτος άγρια με έδιρεν η βαρύ χειμωνιά και με έπιασε χωρίς φωτιά και με ύβρες χωρίς νιάτα και ώρα την ώρα πρόσμενα να σωριαστώ βαριά στη χιονισμένη στράτα. Μας ψες καθώς ξεθάρεψα στο γέλιο του μαρτιού και κίνησα να ξαναβρω τα αρχαία τα μονοπάτια στο πρώτο μοσκοβόλημα ενός ρόδου μακρινού μου δάκρυσαν τα μάτια. Ωραίο, ε? Πολύ. Πολύ. Για κάθε τι στην πορεία του ανθρώπου είναι μια αφορμή. Είναι μια μεγάλη συγκίνηση. Μια μεγάλη γνωριμία. Ένας μεγάλος δάσκαλος. Ο έρωτας, τι ρόλο παίζει ο έρωτας? Ο έρωτας παίζει πρωταρχικό ρόλο. Χωρίς τον έρωτα δεν γίνεται. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Αυτό είναι η πρώτη αφορμή. Ο έρωτας.
πάντα στη ζωή σου. Έχεις αυτή την αφορμή. Είτε προσπαθώντας να μιλήσεις στο άλλο πρόσωπο, είτε προσπαθώντας να γράψεις μια επιστολή και να πεις αυτά που σε συγκινούν. Αυτό είναι η αφορμή. Εγώ ομολογώ ότι είχα τέτοιες αφορμές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έγραψα κάποια ποίηματα ωραία. Εσείς γράφετε? Ο Γιώργος γράφει γιατί είναι συγγραφέας. Ναι. Και είναι και συγγραφέας και είναι και λαογράφος και είναι, ναι, και στιχουργός. Εγώ γράφω τις σκέψεις μου, γράφω τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι, ναι, ναι, τη ζωή που αντιλαμβάνομαι, ναι, τη συγκίνηση. Ακριβώς. Αλλά πιο απλά. Ίδια εμπειρικά. Η ίδια η ζωή έχει την ποίηση μέσα της. Ναι, έτσι αισθάνομαι. Η ίδια η ζωή. Θέλεις, σε κάνει να θέλεις να μιλάς ποιητικά. Πολλές φορές αυτό που λες μπορεί να μην είναι ποίηση, αλλά μπορεί να είναι ποιητικό. Mm-hmm. Κατάλαβες? Δάσκαλε, γράφουμε για μας ή για τους άλλους? Αυτός που γράφει, ναι, γράφει για τον εαυτό του ή γράφει για να πάει προς τα έξω αυτό? Κοίταξε, πάντα αυτός που γράφει, γράφει για να επικοινωνεί. Αφού γράφει για να επικοινωνεί, γράφει πρώτα για τους άλλους. Αυτό είναι αλτρουισμός. Και αλτρουισμός. Ναι. Από τι υλικό είναι φτιαγμένοι οι ποιητές, δηλαδή, και οι συγγραφείς? Πρέπει να είναι από άλλο υλικό από ότι είναι οι κοινοί άνθρωποι. Πρέπει να έχουν κάτι διαφορετικό. Το όνειρο. Όνειρο. Από όνειρο. Το όνειρο. Πάντα σκέφτονται κάτι παραπάνω από το καθημερινό και το αποδίδουν. Έτσι γίνεται ο ποιητής, έτσι γίνεται η ποιήση. Αυτά. Να πάμε και λίγο στο σήμερα. Ναι. Το παρακολουθείς το σήμερα, το βλέπεις το σήμερα. Τι άποψη έχεις, τι βλέπεις, τι συμβαίνει? Σήμερα. Στην τέχνη, παντού. Σήμερα πολλές απογοητεύσεις, είτε από την οικονομική ζωή είτε από την εμπορική ζωή, που δημιουργούν τις σχέσεις των ανθρώπων. Αυτό σε κάνει να προσέχεις όταν μιλάς, διότι έχεις απογοητευτεί εσύ όταν μιλάει ο άλλος πολλές φορές. Η συζήτηση με τον άλλον πρέπει να είναι δημιουργική. Αλλά για να είναι δημιουργική, πρέπει η πρόταση του άλλου να είναι εμπνευσμένη.
Βέβαια. Η εποχή μας, δεν έχει αυτή την έμπνευση πια. Η εποχή μας πολλές φορές είναι πεζή. Και όταν είναι τόσο πολύ πεζή, σε εμποδίζει να έχεις την έμπνευση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε αυτό? Να μπορέσουμε να μάθουμε να ξοδεύουμε από τον εαυτό μας. Να προσφέρουμε στον άλλον συζητώντας. Εγώ έχω κάνει πολλά χρόνια δάσκαλος. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό κάθε μέρα μου δημιουργούσε αυτό τον προβληματισμό. Να μπορώ να είμαι δημιουργικός με τον απέναντί μου. Άρα η επικοινωνία. Ναι. Ναι. Η δημιουργική επικοινωνία. Αν είναι. Δημιουργική η επικοινωνία. Ακριβώς, ακριβώς. Δημιουργική. Συνεννόηση. Δημιουργική. Δημιουργική. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσαμε. Ευχαριστώ. Θα αφήσουμε να ξεκουραστείς. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι γερός και δυνατός. Και σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς. Με το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς του τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πιστεύω.